Ξεκινώντας τη συζήτηση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα γεγονός που αποτελεί για άλλη μια φορά πρόκληση εισηγείαν τον κορόιδο του ελληνικού λαού. Βγήκε εχθές ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Τσίπρας, και είπε ότι σε αυτούς που θα παίρνουν μέσα από το πορτοφόλι τους, μέσα από την τσέπη τους 300, 250, 400 ευρώ, στην ουσία τους τα παρακρατούν με το «έτσι θέλω», θα πηγαίνει και θα τους δίνει μια κάρτα αλληλεγγύης των 25 ευρώ, το 20 ευρώ, για να πηγαίνουν να παίρνουν το χαλτσιλίκι τους και να πηγαίνουν να παίρνουν κανένα μπουκάλι γάλα οι άνθρωποι αυτοί, μήπως και μπορούσαν και ταΐσουν την οικογένειά τους, το παιδί τους, ποια οικογένειά τους να ταΐσουν με τα 25 και τα 30 ευρώ. Αυτό ήρθε και μας το είπε και το έβγαλαν τα κρατικά κανάλια κυρίως, τα οποία θυμίζουν παλαιά Σοβιετική Ένωση. Αυτή τη διαδικασία έχει πλέον η ελληνική τηλεόραση, τα κρατικά κανάλια. Και το έβγαλαν σε στήρια αγγέλματος για να μας πούνε τι καλός που είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της πατρίδας μας. Αντί να ντρέπονται για αυτά που κάνουν, παίρνουν τα τελευταία κομμάτια που έχουν απομείνει στον Έλληνα εργαζόμενο, τον διασύρουν τελείως και μετά του λέει θα σου δώσουμε και ένα χαλτζιλίκι. Και ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, ποια είναι η ελληνική κυβέρνηση που μπορεί να αποφασίζει εάν θα βάλει τους Έλληνες πολίτες να ζήσουν και να παίρνονται με το «έτσι θέλω». Όλοι αυτοί στο κάτω-κάτω, αυτοί που είχαν εργαστεί, αυτοί που περιμένουν να πάρουν τις συντάξεις τους, δεν τα είχαν μισακά τα λεφτά. Τα έχουν πληρώσει από την τσέπη τους. Τα έχουν πληρώσει με την προϋπόθεση, όταν συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας, να τα πάρουν πίσω. Είναι τρομερό και είναι αηδιαστικό αυτό που συμβαίνει από τις κυβερνήσεις της πατρίδας μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και σήμερα από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και με τι δένει αυτό? Με τι δένει? Δένει με την τροπολογία που έφεραν αυτοί οι επέσχυντοι, αυτοί που δεν τρέπονται καθόλου, με την τροπολογία που έφεραν άρον-άρον την Τετάρτη το απόγευμα, την τροπολογία 592, ειδικός αριθμός 113, 27 Ιουνίου. Έγινε αυτό το πράγμα εχθές. Και η τροπολογία αυτή τι λέει? Λέει ότι ενώ κόβουμε τα λεφτά στους συνταξιούχους, ενώ έχουμε ξεφτυλίσει τον Έλληνα πολίτη, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργοί Οικονομικών, Εθνικής Αμήνης, Εξωτερικών, όλοι αυτοί θα μπορούν να πηγαίνουν ταξιδάκια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ακούστε λοιπόν εδώ Έλληνες πολίτες, όταν σας τα κόβουν εσάς, θα πηγαίνουν ταξιδάκια αυτοί, θα μένουν σε πεντάστερα ξενοδοχεία και όλα αυτά θα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός που βάζουν το χέρι του οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί στην τσέπη του, στο παντελόνι του και του παίρνουν από μέσα τα 50 ευρώ και τα 20 ευρώ και τότε έχουν απομείνει. Είναι οι ίδιοι λοιπόν αυτοί, οι θρασίτατοι, που φέρνουν αυτές τις τροπολογίες και τις περνάνε και μάλιστα μες στη ζούλα, μες στο καλοκαίρι, σαν τους κοινούς λοποδίτες. Γιατί οι λοποδίτες κινούνται έτσι και δεν τα λένε αυτά που κάνουν και τα περνάνε κρυφά. Και είναι μια ελληνική βουλή, εντός εισαγωγικών ελληνική βουλή, η οποία νομοθετεί και δεν αντιδράει για αυτό που γίνεται. Αποφεύγετε κάποιους χαρακτηρισμούς που δεν αρμόνουν στο. Τι να πω, και λίγα λέω, και πολύ λίγα λέω. Να παίρνετε τα λεφτά, όχι εσείς προσωπικά, να παίρνει τα λεφτά η κυβέρνηση, τα 50 ευρώ, και να λέει θα σας δώσω χατζηλίκι 10 ευρώ, και οι άλλοι να κάνουν τροπολογία για να πάνε άρον-άρον ταξιδάκια. Και μάλιστα την τροπολογία αυτή για να τα μαθαίνει ο Έλληνας πολίτης, τη φέρανε με τη ρύθμιση της επίγουσας. Γιατί? Γιατί την Παρασκευή θα πάει ταξιδάκι ο Τσίπρας με το Καμένο, θα πάνε στην Πάρο με κάποια δικαιολογία, με κάποια πρόβαση που έχουν, θα πάνε και μια κουστοδία ανθρώπων μαζί και η συγγεία του κορόιδου. Και θα πάνε λοιπόν εκεί πέρα όλοι αυτοί οι 60-70 νοματέοι, θα μείνουν σε πεντάστερα ξενοδοχεία τα οποία έχουν κλείσει και θα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και μας λέτε τώρα εμάς να είμαστε ήρεμοι σε όλα αυτά που γίνονται. Δεν γίνεται να είμαστε ήρεμοι. Αν γίνουμε ήρεμοι με αυτά που βλέπουμε, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί λοιπόν αυτοί οι υπουργοί που έχουν και μεγάλες περιουσίες, οι πρωθυπουργοί που ξέρουμε ότι έχουν 20 σπίτια ο καθένας, 30 σπίτια, παίρνουν κομματική επιδότηση τόσα χρόνια, δεν τις έχουν κόψει κομματική επιδότηση, σαν τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν τα βάζουν από την τσέπη τους τα χρήματα αυτά? Γιατί παίρνουν κουστοδίες 60 και 70 ανθρώπων να πάνε? Τι αποδεικνύουνε? Και στο κάτω-κάτω το κράτος να λειτουργούσε με κοινωνική πρόνοια και να σεβόταν τον Έλληνα πολίτη και να μην τον έστελνε σε σκουπίδια να ψάχνει να βρει φαγητό, να λέγαμε εντάξει, ας το κάνουν και αυτοί γιατί το κράτος ευημερεί. Μα σήμερα που το κράτος, που ο Έλληνας περνάει αυτές τις δυσκολίες, αυτοί πηγαίνουν ταξίδια μεταξύ τους. Πώς γίνεται αυτό, πώς δεν τρέπονται να το κάνουν? Επαναλαμβάνω και πάλι, εχθές το απόγευμα έγινε αυτό και πέρασε και ψηφίστηκε. Και την Παρασκευή θα ξεκινήσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε κρουαζιέρα. Κρουαζιέρα στην Πάρο. Και ο ελληνικός λαός ψάχνει να δει τι θα κάνει. Πού θα βρει ένα πακέτο μακαρόνια να ζήσει την οικογένειά του? Πού θα φτάσει αυτό το ζήτημα? Αλλά φαίνεται ότι στην ελληνική κοινωνία σήμερα, στο ελληνικό κράτος, πρέπει να είσαι ή υπουργός
ή πρωθυπουργός εκεί πέρα με τους κολαούζους που έχουν, ή λαθρομετανάστης. Σε κάποιους από αυτούς μπορούμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε πράγματα. Στον απλό είναι απολύτη, μόνο κλέβουμε, μόνο παίρνουμε. Και έχει το θράσιο, όπως αναλαμβάνω και άλλη μια φορά, ο πρωθυπουργός να βγαίνει χθες και μας κάνει διάγγελμα ότι θα βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη. Ας πάμε λοιπόν λίγο και στο συγκεκριμένο τώρα εδώ πέρα το νομοσχέδιο που συζητάμε. Για τα εγκλήματα, λέει, στον κυβερνοχώρο, για το τι είναι ρατσιστικό, για το τι είναι ξενοφοβικό. Και να ξεκινήσουμε να πούμε, μήπως είναι ρατσιστικό να διωκόμαστε εμείς για ομιλίες που έχουμε κάνει. Πριν από 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, ήρθε μια άρση ασυλίας εδώ των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, κάποιων βουλευτών Χρυσής Αυγής, για ομιλίες. Σας τα είπαμε εδώ πέρα, τα λέγαμε. Εσείς φυσικά δεν ακούτε, ούτε και μας ενδιαφέρει, ούτε και τα λέμε για εσάς. Για τους Έλληνες πολίτες τα λέμε για να ακούσουν. Λοιπόν, μήπως είναι αυτό ρατσιστικό, όταν εμείς, βουλευτές, εκλεγμένοι, δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ομιλία? Και μάλιστα, όταν η ομιλία που κάνουμε είναι πάνω σε αυτές τις γραμμές που έχουμε σαν κόμμα. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Δεν λέγαμε ούτε να σκοτώσουμε κανένα, ούτε να κυνηγήσουμε κανένα. Εμείς λέγαμε ότι θα διεκδικήσουμε ένα μεγάλο ποσοστό σαν Χρυσή Αυγή, προκειμένου με νόμιμα μέσα και με νόμιμους τρόπους οι λαθρομετανάστες να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Αυτά λέμε, και γι' αυτό μας ψηφίζουν 500.000 Ελλήνων. Δηλαδή, είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο μετά τις εκλογές κάνει αυτό που λέει πριν τις εκλογές, και γι' αυτό διωκόμαστε. Ενώ αν και εμείς λέγαμε άλλα πριν τις εκλογές, παίρναμε τις ψήφους του ελληνικού λαού και εν συνεχεία τους κοροϊδεύαμε και κάναμε διάφορα μαγικά, ταχυδακτυλουργικά, τότε θα ήμασταν μια χαρά κι εμείς. Θα ήμασταν εδώ πέρα κι εμείς του συνταγματικού τόξου. Μα αυτό είναι που σας πειράζει. Μήπως λοιπόν είναι αυτό πολιτική δίωξη και ρατσιστική συμπεριφορά? Μήπως είναι ρατσιστική συμπεριφορά το να δίνετε όλοι εσείς στέγη και τρόφιμα μόνο σε λαθρομετανάστες? Μήπως είναι ρατσιστικό τα hot spots που έχετε δημιουργήσει να πρέπει να μπαίνουν μόνο λαθρομετανάστες μέσα? Και όταν πηγαίνει κάποιος Έλληνας να ζητήσει μια μερίδα φαγητό από το Πέραμα, από το Κερατσίνι, γιατί λέω τις περιοχές που ζω εγώ, αλλά φυσικά παντού γίνεται αυτό το πράγμα, και πηγαίνουν να ζητήσουν μια μερίδα φαγητού από αυτά που το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός λαός πληρώνει, να τους λένε δεν γίνεται, γιατί η εντολή που έχουμε να τα δώσουμε μόνο μέσα στους λαθρομετανάστες? Μήπως αυτό είναι ρατσισμός? Για να σας πούμε τώρα, ή μήπως είναι ρατσισμός το ότι εμείς δίναμε τρόφιμα και κάναμε συσίτια σε Έλληνες πολίτες? Γιατί εσείς αυτό το ονομάσατε ρατσιστικό. Άρα ρατσιστικό στην Ελλάδα είναι αν η Χρυσή Αυγή πάρει τα χρήματα των βουλευτών, των βουλευτών, σε επαναλαμβάνω, όχι τα χρήματα που έχουμε κλέψει από κανένα, ούτε κομματικές επιδοτήσεις που τα παίρνουμε από το κράτος, από τις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούμε πάλι μετά εμείς. Όταν λοιπόν παίρνουμε τα λεφτά, τα δίνουμε εμείς οι βουλευτές Χρυσής Αυγής και τα δίνουμε σε Έλληνες συμπολίτες μας. Γιατί αυτό έχουμε πει εμείς. Πριν τις εκλογές λέγαμε ότι τα λεφτά του ελληνικού λαού θα γυρίσουν πίσω στον ελληνικό λαό. Και αυτό το πράττουμε. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ρατσιστικό. Όταν εσείς δίνετε λεφτά και μαζεύετε τρόφιμα και οτιδήποτε μόνο για λαθρομετανάστες, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αυτό είναι δημοκρατικό. Αυτή είναι η δημοκρατία που έχουμε φτιάξει δηλαδή εδώ πέρα τώρα μέσα. Μήπως το να μιλάνε πάνω στη Θράκη κάποιοι βουλευτές και βουλευτές εδώ πέρα μέσα του ελληνικού κατά τα άλλα κοινοβουλίου ή διάφορα στελέχη που δηλώνουν Τούρκοι εκεί πέρα. Δηλώνουν Τούρκοι οι άνθρωποι αυτοί και εμείς ντρεπόμαστε πώς να αντιδράει το ελληνικό κράτος. Μήπως να μιλάνε για τουρκική μειονότητα και ότι του συμπεριφέρεται άσχημα η Ελλάδα. Μήπως αυτή είναι ρατσιστική συμπεριφορά? Λέω μήπως είναι ρατσιστική συμπεριφορά αυτό. Αλλά μήπως άμα βγούμε εμείς και το πούμε αυτό, καταδικαζόμαστε για φασίστες? Μήπως λέγοντας ότι βουλευτές εδώ πέρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου φωτογραφίζονται κάτω από τη σημεία της δίθεν ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης και όταν πηγαίνουν στο δυτικό προξενείο ή στην Άγκυρα φωτογραφίζονται και δηλώνουν για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι Τούρκοι στη Θράκη μας, οι Τούρκοι, από πού και σου, καταπατώντας κάθε διεθνή σύμβαση, κάθε κανόνα δικαίου, οτιδήποτε, κάνοντας ό,τι θέλονται? Τι είναι αυτό το πράγμα? Μήπως είναι ρατσιστικό αυτό? Μήπως είναι ρατσιστικό στο Intimedia? Αναφέρθηκε προηγουμένως και ο συναγωνιστής ο Χρήστος Κατσάβας. Μήπως είναι ρατσιστικό όταν βγαίνει και αναφέρει ονοματεπώνυμα βουλευτών, στελεχών, απλών αθώων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα πλην το να ψηφίζουν Χρυσή Αυγή? Μήπως είναι ρατσιστικό αυτό? Ή μήπως είναι ρατσιστικό όταν εμείς βγαίνουμε και τα καταγγέλουμε αυτά? Γιατί το εμείς βγαίνουμε και καταγγέλουμε ότι ο γιος του υπουργού, του Σκουρλέτη, μας κάνει επίθεση στα γραφεία και συλλαμβάνεται. Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Αυτός είναι γιος, είναι αντιεξουσιαστής. Σε ποιον? Στον εξουσιαστή μπαμπά. Ο μπαμπάς είναι εξουσία. Αυτός είναι αντιεξουσία. Και πάει η μαμά, που είναι κόρη εφοβλιστή, και τον παίρνει με την πόρση έξω από τη Γαδά. Και εσείς είστε το δημοκρατικό τόξο και εμείς είμαστε φασίστες τώρα. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, μήπως είναι ρατσιστικό που το λέμε αυτό και φασιστικό? Μήπως είναι ρατσιστικό όταν βγαίνουμε και λέμε τις απόψεις μας και μας κλείνουν τα μικρόφωνα, φωνάζετε τους φρούραρχους, φαίνεται τα ΜΑΤ, θα στείλετε τα ΕΚΑΜ σε λίγο για να μας βγάλετε έξω? Εμείς αυτά λέμε όταν γίνονται εκλογές.
Και με αυτά που λέμε, μας ψηφίζει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού. Θέλετε, δεν το θέλετε. Αυτή είναι η δημοκρατία που εσείς ευαγγελίζεστε στο κάτω-κάτω. Πώς μετά λοιπόν μας κατηγορείτε γιατί εμείς λέμε αυτά? Να μας κατηγορούσατε και να μας λέγατε κάτι αν κάναμε άλλα. Αλλά δεν έχετε μάθει έτσι. Εσείς έχετε μάθει ότι το να λέτε άλλα μετά είναι πολιτική. Εμείς έχουμε μάθει ότι να λέμε άλλα μετά είναι παλιάνθρωπιά. Το να λέμε τα ίδια και πριν και τότε είναι αυτό που μας πρεσβεύει. Είναι οι αρχές και οι αξίες που έχουμε σαν χρυσαυγίτες. Μήπως είναι ρατσιστικό όταν κάποια παλιόπαιδα, για να μην πω καμιά άλλη έκφραση, βγαίνουν όποτε θέλουν ανά την επικράτεια και καίνε την ελληνική σημαία? Μήπως είναι ρατσιστική κίνηση και φιλετική αυτή? Μήπως αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν εις βάρος του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους? Εκεί υπάρχει ρατσισμός? Μάλλον όχι, έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει ρατσισμός εκεί. Τέλος πάντων, τώρα με το... και με το ίντερνετ που έχουμε, ζούμε την εποχή του μεγάλου αδερφού. Ζούμε ένα μεγάλο αδερφό, ο οποίος παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να παρακολουθήσει τους πάντες και τα πάντα. Οποιοςδήποτε έχει άλλη άποψη από την κρατούσα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, αυτή που έχετε διαμορφώσει εσείς, οι instructors, οποιοςδήποτε έχει διαφορετική άποψη, θα κυνηγηθεί, θα διωχθεί, θα λιδωρηθεί και θα μπει και στη φυλακή όπως συνέβη με εμάς. Επίσης, είδαμε και να συζητάτε μέσα εδώ πέρα για τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρίτων. Εμείς σαν Χρυσή Αυγή τα ζήσαμε αυτά. Τα ζήσαμε, δεν χρειάζεται να νομοθετείτε για να τα κάνετε. Εκεί που θέλετε τα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Εμείς χωρίς να υπάρχει τίποτα που να έχει ψηφιστεί τότε, χωρίς να υπάρχει κανένας νόμος, κανένα σχέδιο, καμία εφαρμογή δικαίου, παρακολουθούσατε τα τηλέφωνά μας και για κακή σας τύχη δεν αποδείχθηκε τίποτα. Για κακή σας τύχη αποδείχθηκε ότι ήμασταν πεντακάθαροι. Και βγάζατε μια κάτι συνομιλίες που λέγαμε τι φαγητό κάνουμε σπίτι μας. Αυτά κάνουν. Και μάλιστα βγαίνανε τα κανάλια εκείνο το βράδυ, τα κανάλια του Αλαφούζου που ήρθε χθες και με το συναγωνιστή μας Κασιδιάρη είχε σκύψει τα μάτια γιατί δεν μπορούσε να απαντήσει. Έσκυβε τα μάτια του εχθές στην Εξεταστική Επιτροπή. Λοιπόν, αυτά τα κανάλια βγαίνανε μετά και με βαρύγδουπες, με βαρύγδουπους τίτλους από κάτω, είδηση σοκ λέει, ξέρω εγώ, αναφέραν αυτά τα πράγματα. Όμως δεν είχαμε καμία κακοκληματική, καμία παραβατική, οτιδήποτε συνομιλία. Εμάς μας παρακολουθήσατε. Παρακολουθήσατε τα τηλέφωνά μας, τους υπολογιστές μας, το τι λέγαμε τους δικούς μας ανθρώπους και δεν σας βγήκε τίποτα. Και είμαστε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θέλετε, δεν θέλετε. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε σε έναν απλό άλλον Έλληνα πολίτη. Λειτουργείτε, νομοθετείτε και εφαρμόζετε τα πράγματα κατά το δοκούν. Κάνετε ό,τι σας συμφέρει και ό,τι εκφράζει εσάς εδώ, αυτή την κλειστή κοινωνία που είσαστε, την οποία εμείς σας τη χαλάσαμε και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να σας τη χαλάμε. Και θα σας τη χαλάμε όχι γιατί είμαστε φασίστες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί είμαστε Έλληνες, αγαπάμε τον Έλληνα πολίτη, είμαστε μέσα από τη στάξη του απλού Έλληνα πολίτη και μοχθούμε για αυτόν. Θα κλείσω λέγοντας για άλλη μια φορά έσχος στην κυβέρνηση με την τροπολογία αυτή που έφερε. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, θα πάνε ταξιδάκια να ψυχείς ο Τσίπρας και ο Καμένος και τον Έλληνα συνταξιούχο παίρνουν και τα τελευταία λεφτά που έχει στο πορτοφόλι του.